Λόγια, είναι... Έχουν τηρηθεί σχολαστικά οι κώδικες δεοντολογίας της ΕΣΟΜΑΡ και επαγγελματικής πρακτικής του ΣΕΔΕΑ. Η έρευνα έγινε μεταξύ 18ης και 27ης Μαρτίου σε ολόκληρη την Ελλάδα με τη χρήση κάλπης. Το δείγμα μας ήταν 2.400 ψηφοφόροι και η δειγματοληψία σταθμισμένη ως προς τις περιοχές, το φύλο και την ηλικία, έτσι ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό. Ήμουν βέβαιος ότι ήταν εντάξει, έτσι ρώτησα για να μπορέσουμε να έπρεπε να ρωτήσεις και την ταυτότητα της έρευνας. Λοιπόν, πανελλαδική έρευνα, 2.400 άτομα. Και αυτό θα ισχύσουν ασφαλώς και για τις επόμενες δύο δημοσκοπήσεις που, όπως είπα, θα παρουσιάσουμε έως τις 12 Ιουνίου. Να προσθέσω ακόμη. Πως το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου ο δρόμος προς τις εκλογές του Αντένα θα εμπλουτιστεί με εκπομπές διαλόγου αλλά και με την επιστροφή στην οθόνη σας των debates, δηλαδή των εκπομπών διαλόγου πολιτικού κατά τα πρότυπα των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών, τα οποία πρώτος ο Αντένα εισήγαγε, νομίζουμε, με επιτυχία, αν κρίνουμε από την ανταπόκριση που εσείς τους δώσατε, στη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής περίοδου. Όλα θα κορυφωθούν την Κυριακή 12 Ιουνίου, βραδιά των εκλογών, μια εκλογική βραδιά έκπληξη, νομίζουμε και ελπίζουμε για τα ελληνικά δεδομένα, την οποία βέβαια δεν πρόκειται να σας πω, γιατί διαφορετικά τότε δεν θα είναι έκπληξη. Ταχύτατα να προχωρήσω να παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα, για να σχολιάσουν μαζί μας τη δημοσκόπηση αυτή. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ και αύριο συνέδριο, κύριε Λαλιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Καραμαλής, βουλευτής Θεσσαλονίκης και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Καραμαλή. Καλησπέρα. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πολιτικής Άνοιξης. Ο κύριος Τάκης Τσίγκας, διευθυντής του Ριζοσπάστη αλλά και μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Ο ευρωβουλευτής και μέλος της πολιτικής γραμματείας του συνασπισμού, κύριος Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, κύριοι, σε όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλο τον καλό κόσμο που είχε την ευχαρίστηση, την χαρά μας έδωσε και τη χαρά να βρεθεί σήμερα μαζί μας άνθρωποι, τους οποίους, όπως είπα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο και να προχωρήσουμε στο σχολιασμό της έρευνας. Δύο λόγια για τη διαδικασία. Δύο λόγια για τη διαδικασία, γιατί έχουμε χωρίσει την έρευνα σε τρεις ενότητες. Ενότητα πρώτη. Κρίσης για την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα η κυβέρνηση Παπανδρέου συμπληρώνει 6 μήνες ακριβώς στην εξουσία. Δεν ξέρω αν πέρασαν γρήγορα ή αν πέρασαν αργά, πάντως πέρασαν 6 μήνες. Κρίσης για την κυβέρνηση. Σύγκριση με την περασμένη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Άποψη για τα προβλήματα της χώρας. Και μια ειδική καρτέλα σε ό,τι αφορά ειδικά την πολιτική απέναντι στα Σκόπια. Ένα μικρό σχόλιο των προσκεκλημένων μας. Περνάμε στη δεύτερη ενότητα. Εικόνα των πολιτικών αρχηγών. Εικόνα και αξιολόγηση των κομμάτων. Πάλι ένα μικρό σχόλιο και περνάμε στην τρίτη ενότητα, το ψητό, όπως καταλάβατε, χαρακτήρας ευρωεκλογών, μετακινήσεις ψηφοφόρων σε σχέση με τον Οκτώβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 1993 και το κλου της βραδιάς, πρόθεση ψήφου. Τι θα έπαιρναν τα κόμματα εάν οι ευρωεκλογές γινόνταν σήμερα. Κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε. Θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Νταούλη, να ξεκινήσουμε με την πρώτη κάρτα, η οποία αφορά, αν δεν απατάει η μνήμη μου, κύριε Νταούλη, την κυβέρνηση. Ικανοποίηση από τη θητεία της κυβέρνησης. Πολύ ευχαριστημένος 8%. Ευχαριστημένος 22%. Όχι τόσο ευχαριστημένος 29%. Καθόλου ευχαριστημένος 37%. Δεύτερη κάρτα παρακαλώ. Σύγκριση κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Στο σύνολο 37% βρίσκουν καλύτερη την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 29% την βρίσκουν χειρότερη και ίδια την βρίσκει το 31%. Τρίτη κάρτα παρακαλώ. Ποια είναι τα σημαντικά προβλήματα της χώρας. Εδώ έχουμε μία έκπληξη. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ από τότε που γίνονται δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, τα εθνικά θέματα περνάνε στην πρώτη θέση ως το μείζον, ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας με 46%. Τα οικονομικά θέματα, τα οποία κατά παράδοση μονοπολούσαν τις πρώτες θέσεις στα προβλήματα της χώρας, έπονται είτε η ανεργία με 43%, η ακρίβεια 42%, η ανάπτυξη με 23% και πάει λέγοντας. Να λοιπόν μια πρώτη έκπληξη της δημοσκόπησης, να περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Σύγκριση πολιτικής ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για τα Σκόπια, δηλαδή κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατίας. Στο σύνολο, το 45% θεωρεί ότι η πολιτική της κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ είναι καλύτερη από την πολιτική της κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζω, για τα Σκόπια. Το 24% την θεωρεί χειρότερη και ίδια την θεωρεί το 22%.
Ολοκληρώσαμε έτσι την πρώτη ενότητα, θα έλεγα, της δημοσκόπησης. Κώστα, μια πρώτη παρατήρηση. Έχω την αίσθηση, ο κόσμος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και το λέω επίοικος, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να την θεωρεί συνολικά καλύτερη από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δύο παρατηρήσεις, θα έλεγα, Γιάννη. 6 μήνες μετά τις εκλογές φαίνεται ότι η κυβέρνηση διατηρεί κάποια περιθώρια ανοχής. Όχι εξαιτίας των θετικών εντυπώσεων που η ίδια αφήνει, ναι, όπως άλλωστε είδαμε, η εικόνα της είναι αρνητική, ναι, αλλά εξαιτίας των πολύ κακών εντυπώσεων που έχει αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία θεωρείται πολύ καλύτερη. Έτσι λοιπόν, η όποια δυσαρέσκεια εκτονώνεται, έστω και βασισμένη στην αρνητική λογική, όχι της καλύτερης, αλλά της λιγότερο κακής επιλογής. Απ' την άλλη μεριά, όπως σωστά σημείωσες, για πρώτη φορά η κοινή γνώμη, ο ένας στους δύο ψηφοφόρους, τοποθετεί τα εθνικά θέματα στο επίκεντρο των προβληματισμών. Αυτό είναι μια έκπληξη. Δεν το περιμέναμε. Δηλαδή το ασμιζόμασταν, αλλά δεν το περιμέναμε. Είναι πράγματι μια έκπληξη. Ναι. Η μεταβολή αυτή, πέρα από την ουσιαστική σημασία της, πιθανότατα συνιστά και μεταβολή στα κριτήρια επιλογής του μέσου ψηφοφόρου. Και όσο πιο πολύ συμβαίνει αυτό, τόσο πιο σημαντικό είναι βέβαια το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θεωρείται από την κοινή γνώμη, με μια σχέση 2-1, καλύτερη στους χειρισμούς από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Κύριε, ο κύριος Λαλιώτης θα θέλει να ξεκινήσει. Ένα μικρό σχόλιο, κύριε Λαλιώτη, για την πρώτη αυτή εικόνα. Δεν θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο, γιατί θα επανέλθουμε μετά, ίσως αν έχετε παρατηρήσεις. Ναι, μόνο σε αυτή την ενότητα θα αναφερθώ. Πριν από όλα όμως, θα ήθελα να αναφέρω ότι η δημοσκόπηση αυτή, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις, δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μια ακτινογραφία. Το είπα, ναι. Της κοινής γνώμης για τον συγκεκριμένο χώρο, για τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι αποτυπώνουμε αισθήματα, αναζητήσεις και αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις προβλημάτων για αυτό το συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Η εικόνα της κυβέρνησης, αν κρίνουμε από τα αισθήματα ή από την στάση και την συμπεριφορά του κόσμου όπως αυτή συμπυκνώνεται στις αξιολογήσεις, πιστεύω ότι είναι θετική, γιατί διατηρεί ουσιαστικά δυναμικά ερίσματα σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη και κρίσιμη, και επίσης είναι αλήθεια ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό που αυτή τη στιγμή κρατάει μια ενδιάμεση στάση, είναι το 30% που λέει, ας πούμε, ότι δεν είναι τόσο ευχαριστημένη. Και βεβαίως πρέπει να δούμε πως στην πολιτική όλα είναι, όχι, δεν καθορίζονται τα πάντα με το ιδεατό και το ιδανικό σχήμα, αλλά πάντα συγκριτικά. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα ισχυρό ατού της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι η σύγκρισή της με την προηγούμενη κυβέρνηση και με το προηγούμενο πρόγραμμα του νεοφιλελευθερισμού. Επίσης, θα ήθελα εδώ να πω ότι η πρώτη θητεία, το εξάμηνο αυτό για την κυβέρνηση, δεν είναι για την κυβέρνησή μας δεν είναι το πιο θετικό. Γιατί... Δηλαδή, εσείς θα λέγατε όχι τόσο ευχαριστημένος αν σας ρωτούσαν για τη δημοσκόπηση. Όχι, δεν είναι το πιο θετικό από ποια άποψη, ναι, και θα σας πω. Ουσιαστικά, μετά από την ψήφιση του προϋπολογισμού αρχίζει μια συντεταγμένη πορεία μιας κυβερνήσεως. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η οικονομική κρίση ήταν πολύ πιο μεγάλη από όσο κανείς μπορούσε να φανταστεί. Τρίτο, ο προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί σε συνάρτηση 2 δεδομένων, των εθνικών πόρων και των κοινοτικών πόρων. Και μέσα από τη σύνδεξη αυτών των πόρων θα σηματοδοτηθούν και οι μεγάλες αποφάσεις και οι μεγάλες επιλογές για τα έργα, είτε αυτά αναφέρονται στα μεγάλα έργα, είτε αυτά αναφέρονται στα περιφερειακά ή στα μικρά έργα. Επίσης, πιστεύω ότι... Κύριε Λαλιώτη, θα ήθελα να μην κάνουμε την ανασκόπηση της κυβερνητικής πολιτείας στο εξάμηνο, για να προχωρήσουμε και στους άλλους. Ναι, η κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει, κατά τη γνώμη μου, ικανοποιητικούς ρυθμούς τον τελευταίο μήνα και έχει επιθετικές πρωτοβουλίες και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, και θα αναφερθούμε, αλλά και στον τομέα της κοινωνικής και της οικονομικής πολιτικής. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να ολοκληρώνω και λέω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο πίνακας που εμφανίσατε, που δείχνει τη σύγκριση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ φαίνεται πια η υπεροχή και το
καλύτερο ως αξιολόγηση δεν αφορά μόνο τους οπαδούς, τους φίλους, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχει μια διασπορά σε όλο το φάσμα. Ναι, θα μιλήσουμε όταν έχουμε το πολιτικό δυνάμιο. Και επίσης εδώ θα ήθελα να εντοπίσω την αξιολόγηση που κάνει το 30% περίπου των νέων ως καλύτερη κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε μπει σε κάτι διαφορετικό. Κύριε Καραμαλή, συμμερίζεστε αυτές τις διαπιστώσεις? Για τα Σκόπια μπορώ να μιλήσω, γιατί το αναφέρατε. Για ποιο είπατε? Για τα Σκόπια. Για τα Σκόπια θα ήθελα. Όχι, επειδή θα ήθελα γενικότερα να αναφερθούμε. Κρατάμε το στοιχείο αυτό, κρατάμε και το γενικό σχολιασμό σας. Είναι ο τρίτος πίνακας και έρχεται σε επίρρωση τη. Αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει μια καλύτερη γενική εικόνα. Ότι του τελευταίου μήνε υπάρχει ένα ρυθμό σε όλου του τομεί πολιτική και κυρίω στην εξωτερική πολιτική και μετά από την πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου για την επανατοποθέτηση του θέματος των Σκοπίων σε μια άλλη τροχιά, φαίνεται πια πως υπάρχει μια πολύ μεγάλη και ισχυρή θέση και ακτινοβολούσα. Την άλλη φορά θα φέρω και το χρονόμετρο, βάζουμε στα debate μαζί για να μπορέσω να σας κόψω. Κύριε Καραμαλή. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάω ανάποδα. Να ξεκινήσω από τα τελευταία που παρουσιάστηκαν και να πάμε προς τα πρώτα. Ακούστε, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά προβλήματα της χώρας, είναι πράγματι εντυπωσιακό και πρωτοφανές ότι για πρώτη φορά έχουμε τα εθνικά προβλήματα, έστω και με μικρή απόσταση από μια συσσόρευση οικονομικών θεμάτων, ανεργία, ακρίβεια, πληθωρισμός, οικονομική ανάπτυξη, με μικρή απόσταση να βγαίνουν πρώτα. Είναι όμως φυσιολογικό, δεν πρέπει να εκπλήσει κανέναν. Όχι, είπα, το ασμιζόμασταν, απλώς το διαπιστώσαμε. Από τη στιγμή κατά την οποία τρία χρόνια το υπαριθμόν ένα θέμα της δημοσιότητας, της πολιτικής συζήτησης, αν θέλετε ακόμα και των φορτήσεων, είναι τα εθνικά θέματα και βεβαίως στο επίκεντρο το ένα και συγκεκριμένο εθνικό θέμα, δεν νομίζω ότι πρέπει να εκπλήσει κανέναν. Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας σε σχέση καταρχήν με το ζήτημα των Σκοπίων, είναι κάτι που μπορεί να μην ικανοποιεί εμένα ή αν θέλετε τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι κάτι το οποίο και αυτό το αισθανόμασταν και αυτό δεν εκπλήσει. Είναι γεγονός ότι είτε από λάθη επικοινωνιακής πολιτικής είτε από εγγενή προβλήματα αδυναμίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει ξεκάθαρα τη δική της πολιτική στη διάρκεια της θητείας της, δημιουργήθηκε μια εικόνα με πολλά ερωτηματικά η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ως ιονή τραυματισμός στην εικόνα της στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γενικό τη σύγκριση των δύο κυβερνήσεων, καταρχήν 6 μήνες μετά τις εκλογές είναι ένας χρόνος ιδιαίτερα πιεσμένος, ιδιαίτερα περιορισμένος για να ανέμενε κανείς τρομακτικές διαφορές. Είναι επίσης γνωστό και το ξέρουμε από όλα τα στοιχεία που είχαμε πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, ότι ειδικά τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καλός ή κακός είναι άλλο θέμα, δεν μου προξενεί χαρά που το λέω, αλλά εδώ συζητούμε αντικειμενικά και ουσιαστικά αριθμούς. Είχε εικόνα πολύ κακή στη μεγάλη πλειοψηφία του κοινού. Δεν θα ανέμενε λοιπόν κανείς κάποια τρομακτική ανάκαμψη στο βαθμό που να ξεπερνά ή μάλλον κάποια τρομακτική πτώση του ΠΑΣΟΚ τέτοια, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ώστε η κακή εικόνα, η κακή ανάμνηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ξεπερνά ήδη την μέτρια ή κακή πτωτική εικόνα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είμαι όμως χαρακτηριστικό ότι οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Μιλούμε για ένα 37 προς 29, δηλαδή 8% διαφορά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέει περίπου ίδια. Βεβαίως αυτό αγγίζει και ένα άλλο θέμα, τη γενικότερη επιφυλακτικότητα αυξανόμενων μερίδων της κοινής γνώμης απέναντι σε όλα τα κόμματα και γενικά το πολιτικό γέγνης, αλλά φαντάζομαι αυτό το κουβεντιάσουμε μετά. Και έρχομαι να κάνω δύο γρήγορα σχόλια σε ό,τι αφορά το γενικό ζήτημα. Δηλαδή το κατά πόσον είναι ευχαριστημένοι ή μη οι πολίτες από την κυβέρνηση. Στη διαβάθμιση αυτή που στην ουσία συμπεριλαμβάνει